Συγκεκριμένος. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Η Νατάσα δεν μπορεί με τίποτα να ζήσει στην Αθήνα. Δεν της πάει ο τρόπος ζωής του Κώστα Καραμαλή. Την πιέζουν και από την οικογένεια του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Την πιέζουν για τι πράγμα? Είναι οι γονείς του? Ναι, τον Αλέκο και την Αλίκη. Είναι οι γονείς του Κώστα Καραμαλή. Οι οποίοι έχουν μια φιλοσοφία, όπως είχαν άλλωστε ολόκληρη οικογένεια Καραμαλή, οι γυναίκες των πολιτικών των Καραμαλίδων να είναι πίσω από τις κάμερες. Τώρα εδώ, στην συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ λένε οι άλλοι αμάντια πώς να βγάλουν την Νατάσα μπροστά στις κάμερες. Διάβαζα τις προάλλες το Βήμα που είχε μια αποκάλυψη ότι οι γονείς του Κώστα του Καραμαλή, τι θέλανε από τότε που τη γνώρισε δηλαδή, λέγανε ότι αυτή, ας πούμε, δεν είναι της τάξεώς μας η κοπέλα. Είχαν άλλα όνειρα για το γιο τους. Τώρα τι γίνεται όμως? Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα, η Νατάσα δεν μπορεί με τίποτα, το έχει κάνει γνωστό σε όλους. Γι' αυτό φεύγει... τρέχει κάθε λίγο και λιγάκι. Ακριβώς. Ήτανε προχτές στη Σάμο. Στο Λουδοβίγο των Υπογείων, πώς το λένε αυτό. Ανογείων. Των Ανογείων. Ναι. Είναι μια... Δηλαδή θα λέγαμε ότι υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο έτσι τα πρώτα συννεφάκια στο γάμο, ή είναι τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε κάθε περίπτωση? Παρουσιάζονται κάποια προβλήματα, τώρα δεν ξέρουμε αν είναι συννεφάκια του γάμου. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Νατάσα κάθε τρεις και λίγο φεύγει από την Αθήνα, ανεβαίνει Θεσσαλονίκη τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Εκεί βρίσκει, λένε, την ηρεμία της με τους φίλους της. Γι' αυτό έχουμε να δούμε από καιρό κοινές εμφανίσεις. Από το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι, όταν είχαν πάει στην Ίω. Όπου εκεί τα πράγματα ήταν καλά, μετά χάλασαν. Για να δούμε το βίντεο και επαναρχόμαστε. Θα μπορούσε να ήταν ένα παραμύθι, ένα γλυκό love story. Ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Κώστας και η όμορφη πλην όμως θλιμμένη σταχτοπούτα Νατάσα είναι ήδη δύο χρόνια παντρεμένοι. Γιατί όμως η Νατάσα κλείνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό της, αποφεύγοντας όπου μπορεί τις δημόσιες εμφανίσεις δίπλα στο σύζυγό της Κώστα Καραμαλή, οι φίλοι της στη Θεσσαλονίκη λένε ότι η Νατάσα δεν μπορεί με τίποτε να προσαρμοστεί στην Αθήνα και τη ζωή που είναι αναγκασμένη να ζει δίπλα στον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη, όπου την επισκέπτεται ανελιπώς δύο φορές την εβδομάδα, ξαναβρίσκει τον εαυτό της. Δεν είναι τυχαίο, όπως λένε παιδικές της φίλες, ότι στην Αθήνα δεν έχει αποκτήσει ούτε μία καινούργια φίλη. Ο χειμώνας που πέρασε ήταν ένας από τους χειρότερους που είχε ζει στην Νατάσα. Από τη μία ήταν αναγκασμένη να γυρίζει όλη την Ελλάδα, ακολουθώντας τον σύζυγό της σε βαρετές προεκλογικές περιοδίες, και από την άλλη, όπως λένε οι κακές γλώσσες, είχε να αντιμετωπίσει σύσσωμη την οικογένεια Καραμαλή. Μια οικογένεια που για δεκαετίες επιφυλάσσει αυστηρά συγκεκριμένο ρόλο στις συζύγους των μελών της που ασχολούνται με την πολιτική. Όταν ακούστηκαν οι πρώτες νουθεσίες πριν από μερικούς μήνες από γονείς και θείους του Κώστα Καραμαλή, η Νατάσα έγινε θηρίο ανήμερο. Αυτοί θέλουν, είπε, να με κλείσουν σε γυάλινο κλουβί. Όμως δεν θα τους κάνω τη χάρη. Ο Κώστας Καραμαλής, βλέποντας την έκριθμη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, αποφάσισε να ενδώσει στις πιέσεις της Νατάσας, φεύγοντας για περισσότερο από δύο μήνες για διακοπές στα νησιά των Κυκλάδων. Η Νατάσα έπλεε και πάλι σε πελάγη ευτυχία που κατάφερε να έχει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δίπλα της τον σύζυγό της. Ο έρωτάς τους, θα πούν όσοι τους έβλεπαν στο μαγκανάρι της Ίου, ξαναζωντάνεψε. Όμως, όνειρο ήταν και πάει. Με την επιστροφή του ζευγαριού στην Αθήνα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και μέλη της οικογένειας Καραμαλή, άρχισαν πάλι τη μουρμούρα για την Νατάσα, που πήρε δήθεν τον Κώστα για διακοπές όλο το καλοκαίρι, λίγους μόλις μήνες πριν τις κρίσιμες για το κόμμα εθνικές εκλογές. Έτσι, λένε οι φίλοι της, η Νατάσα ξαναέπεσε σε μελαγχολία, βλέποντας τον Κώστα να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από κοντά της. Φυσικά, δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια. Πήρε το αεροπλάνο και έτρεξε κοντά σε αυτούς που, όπως λέει η ίδια, την καταλαβαίνουν καλύτερα ακόμη και από αυτόν τον σύζυγό της. Στη Θεσσαλονίκη, αυτοί που γνωρίζουν χρόνια τώρα την Νατάσα λένε ότι ο Κώστας Καραμαλής μπορεί να κερδίσει τις εκλογές, αλλά φοβούνται ότι θα χάσει τη σύζυγό του, όπως άλλωστε έχει συμβεί και στο παρελθόν. Όπου πες ότι μπορεί να κερδίσει εκλογές. Όχι, θα χάσει Νατάσα. Είχαν ξαναχωρίσει, τι ακριβώς είχε γίνει? Είχαν χωρίσει από το 90 μέχρι το 92. Όπου ο Κώστας Καραμαλής είχε βάλει λιτούς και δεμένους να ψάξουν να βρουν την Νατάσα. Τη βρήκανε, η Νατάσα είχε εξαφανιστεί, τη φέρανε και τα ξαναφτιάξανε. Τώρα τη φορτώσανε δηλαδή ότι αυτή τον τράβαγε δύο μήνες στα νησιά και δεν πρόλαβε να κάνει αντιπολίτευση? Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Μάλλον ο ίδιος ήθελε να πάει δύο μήνες στα νησιά. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είχε βαρεθεί λίγο και με την κατάσταση. Όταν μπαίνει στη Ριγκίνη, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Ναι, εντάξει, α μην στεναχωριέται πολύ, γιατί σύντομα μπορεί και να ξαναβγεί. Δεν ξέρουμε εμείς βέβαια τι θα γίνει, αλλά κάποια στιγμή έχει το χρόνο ξαπαλάσει. Να ευχηθούμε βέβαια να μην έχουν αυτά τα προβλήματα, τα οποία έχω ακούσει και εγώ ότι εντείνονται και έχουν μια τέτοια διάσταση, και ας πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Συνέχεια λοιπόν στο δελτίο των κοσμικών, νούμερο 2. Προσοχή στη Θεσσαλονίκη.
να προσέχουν όλοι οι γιατροί, πλαστικοί και εμείς, γιατί περιφέρεται ελεύθερη ή περίπου ελεύθερη η γνωστή ιατροφάγος κυρία Βάσια Παναγοπούλου. Πληροφορίες λένε ότι έχει συνάψει δεσμό με καρδιοχειρουργό. Ό,τι και να είναι πάντως, πρέπει να το λέει η καρδούλα του, ώστε να μην λαμβάνει υπόψη τις όποιες συνωμοσίες δολοφονίας της κυρίας. Ας προσέχουν πάντως και οι υπόλοιποι ιατρικοί κλάδοι, από απλούς τραυματιοφορείς έως οριλά. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη παραβρέθηκαν σε γκραντ δεξίωση η κυρία Ζωή Λάσκαρη με την κόρη της Μαρία Ελένη, τον ντεκολτέ της οποίας θα έκανε το Χριστόδουλο να πει το Δεσπότη Βαρθολομαίο. Και μια που βρισκόμαστε στον Αστερισμό Λάσκαρη, ας πάμε μέχρι το Πορτοράφτη, όπου στα περιλάλη τα βαφτίσια της Ζένιας, κόρης του Βλάση και της Μάρθας, είχαμε και το πρώτο σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Απόστολου Γκλέτσου και Μάγκης Χαραλαμπίδου. Ο Απόστολος, που μόλις είχε χωρίσει από τη Μαρία Ελένη της ζωής, ήθελε οπωσδήποτε να πάει στα βαφτίσια για να δείξει ότι δεν κρατάει κακία. Η Μάγκη όμως ούτε μία όρεξη είχε να δει από κοντά τόσες πρώην και ποιος ξέρει νύν οι επόμενες, και αντέταξε ένα στεναρό όχι. Ο Λοχίας Απόστολος τα πήρε στο κρανίο και η συνέχεια στο στρατοδικείο. Στην Αθήνα είχαμε μεγάλη κοσμική σύραξη και στο Παγκράτη, στα εγγένεια του πολυκαταστήματος Millennium, όπου έγινε το απίστευτο. Ο συνεχώς άφαντος και απρόσιτος Δημήτρης Αβραμόπουλος αποφάσισε να αφήσει για λίγο το μοναχικό του βίο και τα σχέδια ανατροπής του Κώστα Καραμαλή και να βγει για μια σπάνια φορά στα φώτα της δημοσιότητας. Μπα, άλλαξε σακάκι. Ο Δήμαρχος Κοσμικός, πάει, χάλασε ο κόσμος. Και μάλιστα χάλασε τόσο πολύ, ώστε τα στέρη της Στουτγκάρδης, η Mercedes, υπό την πίεση των χαλεπών καιρών όπου όλοι οι Έλληνες αγοράζουν από Rolls Royce και πάνω, προσέτρεξε στη Μιμήν Τενίση για να διαφημίσει το νέο της μοντέλο Coupé 500. Τιμή από 50 εκατομμύρια και πάνω. Κάπως φθηνότερα, αν το πάρετε μαζί με τη Μιμή. Α, όντως το δίνουν πιο φθηνά άμα το πάρεις με την Τενίση. Ντυμένη οστή. Αν είναι ντυμένη μπουλίνα, θα το πυροπολίσει. Κάτσι. Βάλει φωτιά σε όλα. Πότε θα μου πεις αυτή την αποκάλυψη που μου είπες στην αρχή για την. Με έχει φάει τώρα η αγωνία με αυτή την τελεπαρουσιάστρια, τον Καραμαλή, και το βιομηχανικό. Τον επιχειρηματία, μάλλον. Τον επιχειρηματία. Πολύ επιχειρηματία. Ακολουθεί. Θα έρθει σε λίγο. Εντός ο λίγο προσεχώς αυτό που λέμε. Είναι η ώρα, νομίζω, για την ειδική στήλη την οποία έχουμε καθιερώσει. Μία ακόμα καινοτομία του όλα. Έχουμε καθιερώσει από σήμερα. Ναι, και θα τελειώσει και σήμερα, βέβαια. Δεν πάει πολύ παραπέρα. Που είναι, πώς θα το χαρακτηρίζαμε, έχει να κάνει με μπάσκετ. Ναι, το τάπωμα της εβδομάδας. Είχαμε σκεφτεί να είναι αθλητικό αυτό, να δείχνει τα ταπώματα του Τάρλατς και τα υπόλοιπα. Αλλά επειδή τέτοια πράγματα. Δεν μας κάτσανε. Δυστυχώς, Βαγγέλη μου, έχουμε καιρό να τα δούμε. Θα δούμε ένα άλλο τάπωμα πολύ σχετικό με τον Ολυμπιακό και έχει να κάνει με την θρηλυκή πλέον συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Σωκράτης Κόκαλης, κάτσε προσοχή, που έδωσε στην Ελιστάη. Λέει στο Σωκράτη Κόκαλη η λέξη διαπλοκή. Τίποτα. Τι σας λέει αυτή η λέξη που την ακούτε τόσα χρόνια? Τίποτα δεν μου λέει αυτή η λέξη. Κακώς δεν νομίζω ότι ο πλέον κατάλληλος για να σας λύσω τις απορίες σας. Και νομίζω ότι επειδή είπατε ότι θα έχετε μια σειρά εκπομπών και εγώ είμαι ο πρώτος, ναι. Καλό θα κάνετε την επόμενη, δεν ξέρω τι μεθεπόμενη φορά, να καλέσετε αυτούς που μιλάνε για διαπλοκή. Να εξηγήσουν ακριβώς τι θέλουν να πούν, τι εννοούν. Εξάλλου και εσάς σας είχαν νομίζω εμπλέξει σε κάποια τέτοια σενάρια διαπλοκής. Δεν ξέρω αν εσείς ξέρετε τίποτα περισσότερο από μένα. Εγώ σίγουρα δεν ξέρω. Ξέρετε. Όχι. Οπότε να, ευκαιρία να μάθετε κι εσείς. Όπου ήταν όντως τάπα της εβδομάδος. Και πολύ ωραία εκπομπή. Πήγε να τον στριμώξει και καλά έκανε βέβαια. Ήθελε να λειτουργήσει δημοσιογραφικά η Ελιστάη και πήγε να στριμώξει το Google. Του λέει τώρα διακοπή, πώς μπορεί. Όπως έχουμε συνέχεια προσφορών, αυτά εδώ. Αυτά είναι από τον κύριο Πρωθυπουργό. Που ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι στα πλαίσια του τηλεμαραθωνίου. Έχουμε μία, είναι και τα 18 χρόνια του Πασόκ. Έτσι. Έχουμε μία αμερικάνικη σημαία και μία σημαία από το. Πού το θυμήθηκα αυτό, το πράσινο. Τις παλιές εποχές. Είναι συγκινητικό, δεν είναι. Ναι. Που, κάτσε να την καλύψουμε. Να είχαμε και Τουπάκ, αλλά αυτή είναι στο κρεβάτι της Δήμητρας. Έρχεται και Τουπάκ. Έρχεται ο Κλίντον, παρεξηγηθεί. Έχουμε μία ακόμα προσφορά από την κυρία Χρονοπούλου. Την Έλληνα Χρονοπούλου. Την Ένα. Αυτό είναι ότι πρέπει, τώρα που έχουμε μαζί και το Βαγγέλη Περί, νομίζω είσαι ότι πρέπει για ψωμοστήθος. Πάει πολύ καλά λοιπόν ο διαγωνισμός. Έχουμε, όπως βλέπετε, καινούριες προσφορές. Περιμένουμε και εσάς για το τι ακριβώς θα μας φέρετε. Και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, το οποίο έχει σχέση με τα εκκλησιαστικά. Με την ψυχή, με τη θρησκεία. Κοίτα, πάρα πολλοί βγήκανε και την έπεσαν, νομίζω, με έναν χοντροειδή τρόπο. Στο Βαγγέλη Γιαννόπουλο πρέπει να πω. Καλή του ώρα, όπου και αν βρίσκεται. Να λέω κακομίρι. Όπου και αν βρίσκεται. Εν πάση περιπτώσει, θα βρει τον τρόπο του κάποια ώρα.
ειλικρινά για τον Χριστόδουλο. Αυτή η παραλληλισμή, δηλαδή Βαγγέλη Γιαννόπουλος, Χριστόδουλος, εμάς είναι, θα έλεγα, δύο σύμβολα. Τα οποία. Κοσμούν και το τραπέζι. Είναι εκεί και για τον ελληνισμό, πιστεύω, δύο σύμβολα. Κοίτα, δεν είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει ο καθένας, ο ένας λέει με Τζακίνθου, ο άλλος λέει με τη Σάμφισσας, ο τρίτος λέει με Μητροπολίτης, Αρχιεπίσκοπος Καπανδρετίου, τώρα είναι δηλαδή. Και να μιλάει ποιο τώρα. Σαν Β' Εθνική. Ως, ναι, η Β' Εθνική, δηλαδή. Έτσι. Βγαίνει τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Αλέφατος και λέει ότι όχι, ο Μπάγεβιτς δεν είναι προπονητής. Γιατί ποιο είναι ο Χριστόδουλος? Ο Χριστόδουλος είναι ο Μπάγεβιτς. Μπράβο. Εγώ να σου πω. Είναι ο Μπάγεβιτς του Θεού. Δηλαδή, του δώσε ο Θεός την ομάδα. Πώς έδωσε ο πρόεδρος, ας πούμε, στον Ντούσαν και την έκανα. Λοιπόν, πήρε την ομάδα, την έφτιαξε, την έστρωσε, πήρε κούπες, δηλαδή εκκλησία. Ποιο ξανασχολείται, έβλεπε κανένα να βλέπει εκκλησία? Τώρα βάζει η ΝΕΤ εκκλησία και πηγαίνει πιο πολύ από το χρηματιστήριο. Και τη Μενεγάκη. Και πιο πολύ από τη Μενεγάκη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τα σάρωσε όλα, ξαφνικά ναι. Έρχεται, ας πούμε, ο τίποτα, ο κανένας, ο. Ο προπονητής εξέδρας. Ναι, πώς το λένε αυτός ο Θιβών, ο Ιερώνυμος, δηλαδή ο Απόλλωνας Κρίας Βρύσης συγκεκριμένα, δηλαδή για να ξέρουμε γιατί μεγέθη μιλάμε, και τη βγαίνει σε ποιον? Στο Χριστόδουλο. Στον Μπάγεβιτς, ναι. Εκκλησίας. Και σε τι στιγμή του τη βγαίνει? Του βγαίνει στην ώρα που ο άνθρωπος δίνει το μεγάλο, το συγκλονιστικό αγώνα. Champions League. Εναντίον του Μίκη Μάους. Βέβαια. Ουσιαστικά είναι η τέταρτη σταυροφορία εναντίον των απίστων. Και αν μην ξεχνάμε ποιοι κρύβονται πίσω από τον Μίκη Μάους. Είναι ο Ιμπεριαλισμός, είναι η Αμερική, είναι όλο αυτό το σύστημα τέλος πάντων που αντιμάχεται. Ο Disney και ο καπιταλισμός. Ναι, το σύστημα το οποίο αντιμάχεται ο Κώστας Καραμαλής. Να μην ξεχνάμε τον ανέδοτο αγώνα. Ναι, πούμε για Κώστα Καραμαλή και Χριστόδουλο, ας δούμε ένα σχετικό βίντεο. Ήταν μια μέρα σαν όλες τις άλλες στο Μίκη City. Ο Μίκη Μάους ξύπνησε χαρούμενος και ετοιμάστηκε για την παρουσία του σε μια βάφτιση. Υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο ή μάλλον τον αρχιεπίσκοπο. Έξω τα κινούμενα σχέδια από την εκκλησία, φώναξε με τη βροντερή φωνή του και κάνχασε όταν είδε τον διαβολικό ποντικό να το ραντίζει με το ελιξίριο της βουβαμάρας. «Έχω κάνει εμβόλιο και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει το λόγο μου», είπε με τη βροντερή φωνή του, γνωρίζοντας ότι μεταξύ αυτού και του Μίκη ξεκινά πλέον ένας ανελαίητος πόλεμος, στον οποίο θα νικούσε γιατί είχε τη βοήθεια του Θεού και κάποιον τρίκ. Όπως οι πρόγονοί μας έδιωξαν τους Τούρκους από τα πάτρια εδάφη, έτσι κι εμείς θα διώξουμε τους άπιστους ήρωες του Ντίσνεϊ από τις βαφτίσεις μας, είπε ο Χριστόδουλος στην καθημερινή του συνέντευξη προς τα κανάλια. Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν συγκλονιστικά. Καθώς ο Μίκη κοιμόταν, η κυρία Λουκά του έβαλε δίπλα ένα θυμιατό που τον έκανε τελείως ντάγκλα. Τα τέρατα της αποκάλυψης άρχισαν να καταδιώκουν το θρασί ποντικό, που μετανιωμένος άρχισε να ζητάει συγγνώμη, ακόμη και για τις σταυροφορίες του 1204. Όμως ήταν πια πολύ αργά. Άλλη μια μάχη είχε τελειώσει θριαμβευτικά υπέρ του Χριστόδουλου. Στο εξής, την αντιπροσωπεία των ειδών του Μίκη Μάους θα την αναλάμβανε ειδικό γραφείο της Αρχιεπισκοπής. Ήταν ένας ακόμη θρίαμβος της πίστης κατά των απίστων, που ακόμη ψάχνουν τον τρόπο για να ξεφύγουν από το αγαθό και φιλάνθρωπο πνεύμα της Ορθοδοξίας. Αν νομίζετε ότι τελειώσαμε με τα ζώα, θα υπάρξει και συνέχεια. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Χριστόδουλου για εκείνη τη μέρα. Στο επόμενο επεισόδιο, μετά το Μίκη, ο Αρχιεπίσκοπος εξολοθρεύει και τον Ντόναλντ Ντακ. Πραγματικά έχω τη χαρά να επιστρέψω από το θέμα αυτό στις αδελφές Λικούδη, στη Μένη και στη Ράνια. Είδα το Χριστόδουλο τελικά έχει κηρύξει ένα πόλεμο καταρχήν στα Μίκη Μάους, τα οποία θεωρεί ότι είναι σατανικά σχήματα και δεν κάνει, λέει, να μπαίνουν σε βαφτίσια, μωράκια, τα οποία να έχουν το γκούφι εδώ, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Και κατά δεύτερον, αυτό που πιστεύω ότι θα έχετε πρόβλημα είναι ότι. Έχετε βαφτίσει ποτέ κανένα παιδάκι? Να, και οι δύο. Και οι δύο. Πώς τα καταφέρατε, γιατί λέει νονές οι οποίες έχουν σεξ εμφάνιση. Ήμουν εκ δημοτικού. Ήσουν εκ δημοτικού. Άρα δεν είχε αρχίσει από τότε το κακό. Όχι, τότε ήθελα να γίνω θεολόγος. Πιστέψτε με, ειλικρινά σου μιλάω. Ήθελε να γίνει θεολόγος. Όσο και να σα πάρει περίπου, ήθελα να γίνω θεολόγος. Μέχρι και τα πρώτα βήματα του modeling που έκανα το υποστήριζε αυτό.
Γιατί είναι Έλληνες. Πιστεύω ότι θα είχαμε το δεύτερο μεγάλο ρεύμα προς την Εκκλησία μετά την εμφάνιση του Χριστόδουλου. Όχι, εντάξει. Δεν κατέληξα τελικά εκεί. Στη δημοσιογραφία όμως, γιατί όχι. Είναι ένα είδος θρησκείας και αυτό. Είναι θρησκεία. Οδηγεί παντού. Okay. Λέει λοιπόν, δεν πρέπει λέει, η νονά να είναι ντυμένη προκλητικά κτλ. Να μην φοράει ντεκολτέ, να μην φοράει μήνυ. Δηλαδή, όπως σας βλέπω και τις δύο, είστε κομμένες από χέρι. Όχι, μένει μια χαρά. Συμφωνείτε. Εγώ είμαι κομμένη από χέρι. Συμφωνώ, εντάξει, όταν πας να κάνεις ένα μυστήριο, γιατί και η βάφτιση αλλά και ο γάμος είναι ένα μυστήριο. Μπράβο. Οπότε θα πρέπει να είσαι. Ναι, που βρήκαμε από εκεί που δεν το περιμένα, υποστηριχτές του Χριστόδουλου. Πώς σου φαίνεται εμένα, όχι, είναι η αλήθεια. Όταν είναι αναλόγως τις περιστάσεις. Άμα θα βγεις σε ένα κλαμπ, θα ντυθείς όπως θέλεις, όπως αισθάνεσαι. Άμα θα πας στην εκκλησία όμως, γιατί όχι να μείνεις και ωραία και όμορφα ντυμένη. Είναι ανάλογα την περίσταση. Αυτό που είχες, ας πούμε, για αυτές τις θρησκευτικές ανησυχίες. Ο Χριστόδουλος σου εμπνέει. Πιστεύω. Ήρθες πιο κοντά στο Θεό εξαιτίας του Χριστόδουλου. Εγώ πιστεύω ότι προωθεί πολύ δηλαδή τις ιδέες του και τους νέους προς την θρησκεία και είναι πολύ σημαντικό. Είναι άνθρωπος και αυτός εξίσου νέος. Δεν μπορώ να πάρω το Σεραφείμ που άνθρωπος ήταν πολύ μεγάλη ηλικία. Αυτός ο άνθρωπος όμως έχει πολύ όρεξη για δουλειά και φαίνεται αυτό. Βλέπουμε ότι προωθεί πολύ. Μπήκε δυναμικά στη δουλειά. Πολύ δυναμικά και το έχει πείσει πάρα πολύ, ας πούμε. Δεν μιλάτε περισσότερα για τον Χριστόδουλο, γιατί θα το χρησιμοποιήσουν οι εχθροί του. Ξέρεις, πάθονται και παραμονεύουν διάφοροι πότε θα πει ο Χριστόδουλος κάτι ή θα πει. Κάποιος τον κατηγορούν ότι κάνει σοου business. Εγώ πιστεύω ότι κακώς τον κατηγορούν, γιατί ο άνθρωπος προσπαθεί και να κάνει πάρα πολλά για την χώρα μας. Και τον τόπο μας. Πάντα έτσι λέει. Ο τόπος, η χώρα και η εθνική οικονομία. Και η θρησκεία. Όλα καλά, αλλά τώρα να μην βγει καμιά σας Ολυμπιακός, ρε παιδιά. Εσείς νομίζω ότι είσαι lost case, Παναθηναϊκός. Εγώ, Παναθα. Με τα πράγματα. Εσένα να έχουμε κάποια ελπίδα ως Πανιόνιο. Όχι, μου αρέσει πάρα το καλό ποδόσφαιρο εμένα και παρακολουθώ όλες τις ομάδες. Το καλό ποδόσφαιρο και οι ποδοσφαιριστές. Γιατί αυτή η τάση προς ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον από όσα διαβάζω. Οι άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι δεν έχουμε καμία ελπίδα. Δεν το θέλετε εμείς έτσι. Όχι. Όλοι οι δημοσιογράφοι πια. Μόνο αυτό. Ελπίζουν πως ζήγια το κάνουν. Δεν το κάνουν για κανένα άλλο λόγο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί να μην προτιμούν εμάς οι αθλητές. Και πάντα λένε ότι τα μοντέλα προτιμούν τους αθλητές. Γιατί αυτό. Αυτό θα μου πεις. Εγώ σας το λέω εγγυημένα αυτό. Ότι συμβαίνει το αντίθετο. Οι αθλητές μπορεί και να έρχονται κοντά στα μοντέλα. Είστε λοιπόν κορές και γυναίκες οι οποίες αναστατώνουν το σύμπαν. Τι ελπίδα έχει κάποιος να κάνει κάτι παλαβό ή κάτι το οποίο να μην είναι έξω από τα συνηθισμένα ώστε να μπορέσει να προκαλέσει την προσοχή σας εκτός από το να σας πει πόσο ωραίες είστε ή να σας φέρει ένα κόσμο ή να σας πάει μια βόλτα. Πραγματικά τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Αν και δεν θέλω μεγάλα πράγματα. Με πείθουν κάποια απλά και ευχάριστα πράγματα στην καθημερινή ζωή, σίγουρα. Να είναι απλός άνθρωπος και καλός. Όποιος και να είναι αυτός. Είτε είναι φτωχός, είτε έχει τα περισσότερα λεφτά του κόσμου. Το θέμα είναι αυτός που θα είναι δίπλα μου. Μην το λες, έτσι θα πλακώσουν όλοι οι φτωχοί τώρα. Θα τον απέξω από τον Αλφα Σκάι και θα λέει, κυρία Μένη, φτωχός είμαι. Ελεήστε και εμένα. Σωστό και αυτό. Έχει πλάκα αυτές που βγαίνουν, δεν ξέρω αν έχετε μία μπορείτε να πείτε μία άποψη γι' αυτό. Να. Βγαίνουν συνέχεια έρευνες για το σεξ, οι οποίες μας μπερδεύουν όλους. Mm-hmm. Λέει τώρα μία έρευνα. Η σκέψη σκοτώνει το σεξ. Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι πολύ, δεν γίνεται τίποτα. Όχι, σωστό, γιατί είναι κεφαλικό του. Σωστό. Σωστό και αυτό. Να μην το σκέφτεσαι. Είναι κεφαλικό, δηλαδή. Είναι κεφαλικό. Η άλλη λέει τα κιλά σκοτώνουν το σεξ. Άμα όλο είναι κάπω παππούλο. Τότε α πάει σε κάποιο. Αν και δεν θέλω να φανώ ρατσίστρια. Ναι, είσαι ρατσίστρια, δεν ξέρω. Και ένα τρίτο το οποίο λέει ότι ο γάμο σκοτώνει το σεξ. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι ελεύθερο, αλλιώ τελείωσε. Δεν νομίζω ότι ο γάμο σκοτώνει το σεξ. Και ότι ο πλούτος λέει, άμα έχεις πολλά λεφτά στο χρηματιστήριο κτλ. Δεν σου επιτρέπει μετά να επιδοθείς. Σωστό και αυτό. Με τραβάει αυτό. Αυτό πιστεύω. Καταλήγω με την πράγμα δηλαδή από όλα αυτά που λέτε, α πούμε, ότι πρέπει να είσαι χαζό, χτυκιάρη, αδύνατο και ελεύθερο για να μπορεί να κάνει σεξ. Εγώ αυτό κατάλαβα. Η σκέψη όντως σκοτώνει τον έρωτα. Είτε είσαι πολύ πλούσιος, έχεις πολλά λεφτά, είσαι σε πολλές δοκιμασίες, δηλαδή είτε χρηματιστήριο, σκοτούρες και όλα αυτά. Πού να κοιτάξεις και να έχεις χρόνο για αγάπη, που είναι πολύ σημαντικό και δεν υπάρχει στις μέρες μας. Για σεξ λέγαμε. Πολλά περικλείουν αυτό. Δεν μιλάμε για σεξ μόνο, μιλάμε και για αγάπη. Αυτό δεν υπάρχει. Θα πούμε για αγάπη. Ας θα το αφήσουμε αυτό για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να συνεχίσετε έτσι χωρίς υποκρισία, χωρίς ταμπού. Και πιστεύουμε ότι ειλικρίνεια πάρα πολύ. Θα δουλέψουμε για απλότητα. Να είστε καλά και προσέξτε απ' έξω τους φτωχούς που είναι μαζεμένοι. Σήμερα θα τα πούμε και θα τα δούμε όλα. Τι έκανε γυμνό στο κρεβάτι ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Με ποιον επιχειρηματία και τηλεπαρουσιάστρια αποφάσισε ο Καραμαλής τον ανένδοτο αγώνα. Γιατί ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος σήμερα έπληξε θανάσιμα. Σήμερα θα τα πούμε και θα τα δούμε όλα.